Νέο κρεσέντο επίθεση του επικεφαλή τη τουρκική διπλωματία Μελβού Τσαβούσοβλου, ο οποίο μιλώντα σε τηλεοπτικό δίκτυο, ούτε λίγο ούτε πολύ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι το μόνο του μέλημα στην Ουάσιγκτον ήταν να κατηγορήσει την Τουρκία, συμπληρώνοντα ότι η Άγκυρα έχει ετοιμάσει και καταγγελτικέ σε βάρο τη Ελλάδα επιστολέ, τι οποίε πρόκειται να στείλει στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετοιμάσαμε νέα επιστολή και θα τη στείλουμε στα πέντε μόνιμα μέλη του ΟΗΕ θα στείλουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά περιόδου κάνουμε και ενημερώσει εναντίον αυτών των ψεμάτων και των συκοφαντιών. Ο Τούρκος Υπουργό Εξωτερικών επιτέθηκε για μία ακόμη φορά στη χώρα με προκλητικέ δηλώσει περί υποστήριξη τη τρομοκρατία. Στηρίζει την τρομοκρατία, ναι. Πριν λέγαμε για τι ΗΠΑ. Στην Ελλάδα υπάρχει η οργάνωση ΦΕΤΟ. Υπάρχει. Στην Ελλάδα υπάρχουν κέντρα εκπαίδευση του ΠΚΚ. Υπάρχουν. Ποιον έχουν στόχο αυτά, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία επανέλαβε και τι τουρκικέ θέσει για το Αιγαίο. Εμεί ω Τουρκία κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα με 6 μίλια χωρικά ύδατα και διεκδικεί 10 μίλια ένα αέριο χώρο. Εμεί με τι επιστολέ μα εξηγούμε πόσο ανόητο είναι αυτό. Από την άλλη, ρωτάμε στην Ελλάδα γιατί στρατικοποιεί τα νησιά παραβιάζοντα τι συνθήκε. Στην αρχή το αρνήθηκε. Τώρα λέει υπάρχει απειλή από την Τουρκία. Στη συνθήκη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί η είδηση ότι στις 9 Αυγούστου θα αποπλέψει από το λιμάνι της Μερσίνης το τουρκικό γεωτρύπανο, το οποίο ετοιμάζεται να ρίξει στις βαθιές θάλασσες η Τουρκία και είναι 7ης γενιάς που θεωρείται το ισχυρότερο στο στόλο των γεωτρυπάνων τα οποία διαθέτει η γείτονα χώρα. Το τεράστιο πλοίο μήκο 238 μέτρων και πλάτου 42 θα προχωρήσει τι εργασίε του στη γαλάζια πατρίδα και ήδη προκαλεί το ενδιαφέρον των πολιτών. Το αγορασμένο από την Νότια Κορέα 7η γενιά πλοίο, τόσο με τον τεχνικό εξοπλισμό του, όσο και με τα φυσικά του χαρακτηριστικά, κατέστη το πλέον ισχυρό στο στόλο τη Γαλάζια Πατρίδα. Η πρώτη περιοχή του γεωτρύπανου, Αμπτουλαχμίτ Χαν, ανταμένεται πω θα είναι στην Ανατολική Μεσόγειο.